Σοφία ορθή, ακούσομε το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, είδατε ότι μετά δύο ημέρας το Πάσχα γίνεται και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδονται εις το Σταυρωθήνε. Τότε συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού στην αυλή του αρχιερέως του λεγόμενου Καϊάφα και συνεβουλεύσαν το ίνα τον Ιησούν δόλο κρατήσωση και αποκτήνωσιν, έλεγον δε μη εν τη εορτή, ή να μη θόρυβος γέννητε εν το λαό. Του δε Ιησού γενωμένου εν Βιθανία, εν οικία Σίμωνος του λεπρού, προσήθεν αυτό γενή αλάβαστρον μύρου έχουσα βαρυτή μου, και κατέχειεν επί την κεφαλήν αυτού ανακειμένου. Οι δόντες δε μαθητέ αυτού ηγανάκτησαν λέγοντες, εις τι απώλεια αυτή, η δύνατο γάρ τούτο το μύρον πραθύνε πολλού και δοθύνε της πτωχής. Γνούς δε ο Ιησούς είπεν αυτής, τι κόπος παρέχεται τη γυναική, έργον γάρ καλόν εργάσα το εις εμέ. Τους στοχούς γάρ πάντοτε έχετε με Θεαυτόν, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Βαλούσα γάρ αυτή το μύρον τούτο επί του σώματός μου, προς το ενταφιάσε με επίησεν. Αμήν λέγω ημίν όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιον τούτο, εν όλο το κόσμο, λαλυθήσετε και ο επίησεν αυτή, εις μνημόσιν ον αυτής. Τότε πορευθείς εις τον δώδεκα ο λεγόμενος Ιούδας Ισκαριώτης, προς τους αρχιερείς είπε, τι θέλετε μη δούνε καγώ ή μην παραδώσω αυτόν. Ιδέ έστησαν αυτό τριάκοντα αργυρία, και από τότε ζήτη ευκαιρία είναι αυτόν παραδό. Τη δε πρώτη των αζήμων προσήθων οι μαθητέ το Ιησού λέγοντες αυτό, που θέλεις ετοιμάσομεν συμφαγήν το Πάσχα. Ο δε είπε εν υπάγεται εις την πόλη προς τον Δίνα και είπατε αυτό. Ο διδάσκαλος λέγει, ο καιρός μου εγγύσεστη. Προσπιό του Πάσχα μετά των μαθητών μου, και επίσαν μαθηταίου συνέταξεν αυτοίς ο Ιησούς και ετοίμασαν το Πάσχα. Ο ψίας δε γενωμένης ανέκητο μετά τον δώδεκα, ειδός δε ο Ιησούς ότι πάντα δέδωκεν αυτό ο πατήρης της χείρας και ότι από Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και τίθησι τα ημάτια αυτού. Και λαβών λέντιον διέζουσεν εαυτόν. Ήτα βάλει είδωρη στον νυπτήρα και ήριξε τον νύπτην τους πόδας των μαθητών και εκμάσιν το λεντίο, ο ίνδε διεζωσμένος. Έρχεται ούν προς Σίμωνα Πέτρων και λέγει αυτό εκείνος, Κύριε, Σίμου νύπτης τους πόδας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό, ο εγώ ποιος ή ουκ η δασάρτη, γνώση δε με τα ταύτα. Λέγει αυτό Πέτρος, ου μην νύψεις τους πόδας μου εις τον αιώνα. Απεκρίθη αυτό Ιησούς, εάν μην νύψω σε ουκ έχεις μέρος με τεμού. Λέγει αυτό Σίμων Πέτρος, Κύριε μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν. Λέγει αυτό Ιησούς, ο αλλελουμένος ου χρειαν έχει ή τους πόδας νύψαστε, αλέστη καθαρός όλος, και εμείς καθαρίεστε, αλουχοί πάντες. Ήδη γάρ τον παραδιδόντα αυτόν, δια τούτο είπεν ουχοί πάντες καθαρίεστε. Ότε ουν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, αναπεσόν πάλιν είπεν αυτής. Γινώσκεται τι πεποίηκα ημίν, ημείς φωνείτε με, ο διδάσκαλος και ο Κύριος,
Και καλώς λέγεται ημίγαρ. Ήουν εγώ ένυψα ημών τους πόδας, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, και ημείς οφείλεται αλλήλων νύπτην τους πόδας. Υπόδειγμα γάρ έδωκα ημίνινα, καθώς εγώ επίησα ημίν, και ημείς ποιείτε. Αμήν αμιλέγω ημίν ουκέστη δούλος μίζων του Κύριου αυτού, ουδέ Απόστολος μίζων του πέμψαντος αυτών. Ή ταύτα είδατε μακάρι είστε, εάν ποιείτε αυτά. Και εστι όντων αυτών είπεν, αμήν λέγω ημίν ότι είσαι εξ ημών παραδώσει με. Και λυπούμενης φόδρα ήρξαν το λέγειν αυτό έκαστος αυτών. Μήτι εγώ είμαι Κύριε. Ουδέ αποκριθείς είπεν, ο εμβάψας με τεμού εν το τριβλίο την χείρα ούτως με παραδώσει. Ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει καθώς διέγραπτε περί αυτού. Ουέ δε το ανθρώπου εκείνο, διού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδωται. Καλόν είναι αυτό Υιού και γεννήθη ο άνθρωπος εκείνος. Αποκριθείς δε Ιούδας, ο παραδίδους αυτόν είπεν, μήτι εγώ είμαι Ραβή. Λέγει αυτό σύπας. Εστι όντων δε αυτόν λαβών ο Ιησούς των άρτων και ευλογήσας έκλασε και δίδω τους μαθητές και είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο εστι το σώμα μου. Και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας έδωκεν αυτοίς λέγουν, πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο γαρεστή το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών εξινόμενων εις άφεσιν αμαρτίων. Λέγω δε ημίν ότι ουμή ποιο απάρτη εκ τούτου του γεννήματος της αμπέλου, έως της ημέρας εκείνης, όταν αυτό πίνω με θυμών κενών, εν τη βασιλεία του πατρός μου, και εμνήσαντες εξήθων εις το όρος των ελαιών. Τότε λέγει αυτής ο Ιησούς, πάντες εμείς σκανδαλιστήσεστε εν εμή εν τη νυχτή ταύτη, γέγραπτε γάρ πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσετε τα πρόβατα της ποιμνής. Μετά δε το αγερθήνεμε, προάξω ημάς εις την Γαλιλαίαν. Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπεν αυτό, ή και πάντες σκανδαλιστήσονται εν σύ, εγώ ουδέποτε σκανδαλιστήσουμε. Έφη αυτό Ιησούς, αμήν λέγω σύ, ότι εν ταύτη τη νυχτή, πριν αλέκτορα φωνήσε, τρεις απαρνήσει με. Λέγει αυτό ο Πέτρος, καν δε είμαι συν σύ αποθανήν, ουμή σε απαρνήσουμε. Ομοίως και πάντες οι μαθητέ είπων, τότε έρχεται με ταυτόν ο Ιησούς εις χωρίον, λεγόμενο Γεθσημανή, και λέγει τις μαθητές, καθίσατε αυτού έως σου απελθόν προσεύξομαι εκεί. Και παραλαβών τον Πέτρον και τους δύο Υιούς Ζεβεδαίου ήξα το λυπήστε και αδειμονήν. Τότε λέγει αυτής, περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου, μείνατε όδε και γρηγορείτε με τέμου. Και προελθόν μικρόν έπεσεν επί πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λέγον, Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλός σύ. Όφθη δε αυτό άγγελος απ' ουρανού ενισχύον αυτόν, και γενόμενος εν αγωνία, εκτενέστερον προσήφιετο, εγένετο δε ο υδρός αυτού, ως ή θρόμβι αίματος, καταβαίνοντες επί την γην, και αναστάσει από τις προσευχής έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς καθεύδοντας και λέγει το Πέτρο, ούτως ουκ ισχύσετε μίαν ώραν γρηγορήσε με τεμού. Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν, το μεν πνεύμα πρόθυμον ιδέ σάρξ ασθενείς. Πάλιν εκ δευτέρου απελθόν προσήφξα το λέγον, Πάτερ μου, Υιού δύνατε τούτο το ποτήριον παρελθύν απ' εμού, εάν μη αυτό πείω, γεννηθεί το το θέλημά σου. Και ελθόν ευρίσκει αυτούς πάλι καθεύδοντας, ήσαν γάρι οφθαλμοί αυτών βεβαρημένοι, και αφήσ' αυτούς απελθόν πάλι προσήφξα το εκ τρίτου, των αυτών λόγων υπών.
Τότε έρχεται προς μαθητάς αυτού και λέγει αυτής, «Καθεύδετε το λοιπόν και αναπαύεστε, ειδού εγκυκεν η ώρα, και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδονται εις χείρας αμαρτωλών. Εγείρεστε, άγομεν, ειδού εγκυκεν ο παραδιδούσμε, και έτι αυτού λαλούντος, ειδού Ιούδας, εις τον δώδεκα ήρθε, και μετά αυτού όχλος πολλής με τα μαχαιρών και ξύλων από των αρχιερέων και πρεσβυτέρων του λαού. Ο δε παραδιδούς αυτόν έδωκεν αυτοί σημείων λέγον, «Ον αν φιλήσω, αυτός εστί, κρατήσατε αυτόν». Και ευθέως προσεθόν το Ιησού είπε, «Χαίρε Ραβί», και κατεφίλησεν αυτόν. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό, «Ετέρε, εφοπάρι». Τότε προσεθόντες επέβαλον τα σχήρας επί των Ιησούν και εκράτησαν αυτόν. Και ειδού εις τον μετά Ιησού, εκτείνας την χείρα, απέσπασε την μάχηραν αυτού και πατάξας τον δούλον του αρχιερέως, αφήλεν αυτού το οτίον. Τότε λέγει αυτό Ιησούς, «Απόστριψον σου την μάχηραν εις τον τόπον αυτής, πάντες γάρι λαβώντες μάχηραν, εν μαχαίρα απολούνται. Ειδοκείς ότι ουδίνα με άρτη παρακαλέσε τον πατέρα μου και παραστήσει μου πλοίος οι δώδεκα λεγεώνας αγγέλων. Πόσον πληρωθώ συνεγγραφέ ότι ούτω διγενέστε». Εν εκείνη τη ώρα είπε ο Ιησούς της όχλης, «Ως επιλυστήν εξήλθετε με τα μαχαιρών και ξύλων συλλαβήν με. Καθημέραν προς ημάς εκαθεζόμη διδάσκωνε το ιερό και ούκ κρατήσατε με. Τούτο δε όλο γέγονε να πληρωθώ συνεγγραφέ των προφητών». Τότε οι μαθητές πάντες αφέντες αυτών έφυγον. Οι δε κρατήσαντες τον Ιησού να πήγαγον προς Καϊάφαν, τον αρχιερέα, όπου οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι συνήχθησαν. Ο δε Πέτρος ακολούθη αυτό από μακρόθεν έως της αυλής του αρχιερέως και εισελθόν έσω εκάθητο μετά των υπηρετών, ειδήν το τέλος. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριον όλων εζήτων ψευδομαρτυρίαν κατά του Ιησού, όπως αυτόν θανατώσωσιν και ουχεύρον, και πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων ουχεύρον. Ύστερον δε προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες είπων, «Ούτως έφη, δύναμε καταλύσε τον ναό του Θεού και δια τριών ημερών οικοδομήσε αυτόν». Και Αναστάσου αρχιερεύς είπεν αυτό, «Ουδέν αποκρίνει, τι ούτη σου καταμαρτυρούσιν, ο δε Ιησούς εσιώπα». Και αποκριθείς ο αρχιερεύς είπεν αυτό, «Εξορκίζωσε κατά του Θεού του ζώντος, ή να ημίν είπεις εσύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Λέγει αυτό Ιησούς, «Σι είπας». Πλην λέγω ημίν απάρτη όψεστε των Υιών του ανθρώπου, καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Τότε ο αρχιερεύς διέριξε τα ημάτια αυτού λέγον, ότι εβλασφήμισε. Τι ετι χρίαν έχομεν μαρτύρων, είδε, νιν οικούσατε τη βλασφημίαν αυτού. Τι ημί δοκί, ιδέ αποκριθέντες είπων, ένοχος θανάτου εστί. Τότε ενέπτυσαν εις το πρόσωπον αυτού και κολάφισαν αυτόν, ιδέ ράπησαν λέγοντες, «Προφήτευσον ημί Χριστέ, τι σε στην οπέσασε». Ο δε Πέτρος έξω εκάθητο εν τη αυλή και προστήθεν αυτό μία παιδίσκη λέγουσα, «Και εσύ είσαι μετά Ιησού του Γαλιλαίου». Ουδέ ειρνήσατο έμπροσθεν πάντων λέγουν, «Ουκ είδα τι λέγεις». Εξταθώντα δε αυτόν εις τον πυλώνα, είδεν αυτόν άλλη και λέγει της εκεί, «Και ούτως είναι μετά Ιησού του Ναζωραίου». Και πάλι ειρνήσατο με θόρκου, ότι ουκ είδα τον άνθρωπον. Μετά μικρόν δε προσελθόντες οι εστώτες είπαν το Πέτρο, «Αληθώς και εσύ εξ αυτόν ή, και γάρι λαλιά σου δήλωσε πει». Τότε ήρξε το κατά να θεματίζειν και ομνήν, ότι ουκ είδα τον άνθρωπον.
Και ευθέως αλέκτορε φώνησε και εμνηστή ο Πέτρος του ρήματος του Ιησού, του ηρικότος αυτό, ότι πριν αλέκτορα φωνήσε, τρεις απαρνήσιμε και εξεθών έξω έκλαψε πικρός. Προείας δε γενωμένη συμβούλιον έλαβον πάντες οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού, ώστε θανατώσει αυτόν. Και δίσαντες αυτόν απήγαγον και παρέδωκαν αυτόν Ποντίο Πιλάτο το ηγεμόνι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Του πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Την Αγία και Μεγάλη Πέμπτη διαβάζουμε στο Συναξάριον. Οι τα πάντα καλώς διαταξάμενοι Θείοι Πατέρες, Αλληλοδιαδόχος, έκτε των Θείων Αποστόλων και των Ιερών Ευαγγελίων, μας παρέδωκαν τέσσερα τεινά να γιορτάζουμε. Τον Ιερό Νηπτήρα, δηλαδή την ύψη των ποδών των Αποστόλων από τον Κύριο και Διδάσκαλο, το Μυστικό Δείπνο, δηλαδή την παράδοση των καθημάς φρικτών μυστηρίων, την υπερφιά προσευχήν και την προδοσίαν αυτήν, την προσευχή εις τη Γεθσημανή και την προδοσία. Ο Κύριος μου δίδαξε, εάν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε αυτό το αίμα, ούκαι έχετε ζωήν εν αυτής, δεν έχετε μέσα σας ζωή. Η ζωή, η πηγή της ζωής, είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αν ο χριστιανός δεν κοινωνεί τακτικά, δεν έχει μέσα του ζωή. Και βεβαίως πρέπει να κοινωνεί με τις κατάλληλες προϋποθέσεις και την κατάλληλη προετοιμασία. Και πρωτίστως έχοντας μετάνοια και εξομολόγηση και την ευλογία του πνευματικού του. Ο τρώγων μου τη σάρκα, λέει ο Κύριος, και πίνων μου το αίμα, έχει ζωή αιώνιον. Και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έδοξο τη μεγάλη ημέρα της κρίσεως. Ηγα σάξ μου αληθώς εστί βρώσεις και το αίμα μου αληθώς εστί πόσεις. Αληθινά, η σάρκα μου είναι τροφή και το αίμα μου είναι πόσεις. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή με έννη, καγώ είναι αυτό. Και αυτός ο οποίος τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, ενώνεται μαζί μου σε ένα πνευματικό σώμα, ώστε αυτός να μένει μέσα σε μένα και εγώ να μένω μέσα σε αυτόν και να τον μεταβάλω σε κατοικητήριο της θεότητας. Και πάλι λέγει, μείνατε εν εμή, καγώ εν ημίν. Μείνετε λοιπόν ενωμένοι με μένα για τις Θείες Κοινωνίες και εγώ θα μείνω με εσάς. Καθώς το κλίμα ούδυνατε καρπών φέρει να φεαυτού, εάν μη μείνει εν τη αμπέλο, ούτως ουδέ εμείς, εάν μη εν εμή μείνετε. Όπως το κλίμα δεν μπορεί να φέρει από μόνο του καρπό, εάν δεν είναι ενωμένο με την άμπελο, με την κλιματαριά, έτσι κι εσείς δεν μπορείτε να πράττετε έργα ρητής, να φέρετε πνευματικό καρπό, αν δεν είστε ενωμένοι με μένα. Εγώ είμαι η άμπελος, είμαι στα κλίματα. Ο μέλλον εν εμή καγώ είναι αυτό, ούτως φέρει καρπό πολλήν. Ότι χωρίς εμού, ουδύναστε ποιήν ουδέν. Εγώ είμαι η κλιματαριά και εσείς είστε τα κλίματα. Εκείνος που μένει ενσωματωμένος σε μένα και εγώ σε αυτόν, αυτός και μόνο φέρνει καρπό πολύ. Διότι χωρίς εμένα, χωρίς τη σωτήριο χάρη μου, η ενεργειά μου, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε το αγαθό. Εγώ είμαι λοιπόν η πηγή της ζωής. Εγώ είμαι η κλιματαριά. Εσείς τα κλίματα. Κανείς δεν μπορεί να φέρει καρπό αν δεν είναι ενωμένος με τον Χριστό, αν δεν κοινωνεί του σώματος και του αίματος του. Όποιος, λέει ο Κύριος, δεν μείνει ενωμένος μαζί μου, έχει ήδη πεταχτεί έξω όπως το άχρηστο κλίμα και θα ξηραθεί. Και όπως οι άνθρωποι μαζεύουν τα κομμένα κλίματα,
τα ρίχνουν στο πύρι και τα καίουν, έτσι και εκείνοι που χωρισμένοι από εμένα μένουν άκαρποι και άχρηστοι, θα ρηχτούν από τους αγγέλους στο πύρι της αιωνίου κολάσεως. Εάν μη της μείνει εν εμή, ευλήθη έξω ως το κλίμα και εξειράνθη και συνάγουσιν αυτά και στο πύρι βάλουσι και καίεται. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς τον Κύριο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Και χωρίς τη Θεία Μετάληψη πάλι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε αληθινά καλό. Χωρίς τη Θεία Μετάληψη δεν μπορούμε να καθαριστούμε. Το αίμα Ιησού Χριστού, το Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Αλλά θα πρέπει να προσερχόμαστε με ταπείνωση, με καθαρότητα, έχοντας αγωνιστεί να υποτάξουμε τα πάθη μας, έχοντας με εξομολογηθεί και έχοντας την άδεια του πνευματικού μας. Ας προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία με ειλικρινή καρδιά και αδίστακτη πίστη, με το εσωτερικό της καρδιάς καθαρό από κάθε πονηρή διάθεση, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Προσερχόμεθα με τα αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως, εραντισμένη τας καρδίας από συνειδήσεως πονηράς και ελελουμένη το σώμα ύδατη καθαρό. Θα πρέπει να προσέχουμε να φυλάτευουμε ακέραιη την πίστη μας, αλλά και την ηθική μας ζωή. Ουδήναστε ποτήριον Κυρίου πίνιν και ποτήριον δαιμονίων, λέει πάλι ο Απόστολος. Ουδήναστε τραπέζις Κυρίου μετέχει και τραπέζις δαιμονίων. Δεν μπορείτε και δεν πρέπει να πίνετε το ποτήριο του Κυρίου, το ποτήριο Θείας Ευχαριστίας, και κατόπιν να πίνετε από το ποτήριο του Ίνου που προσφέρεται ως σπονδύ και θυσία εις τα δαιμόνια. Δεν μπορείτε να μετέχετε στην τράπεζα του Κυρίου και στην τράπεζα των δαιμονίων. Δεν μπορείτε να ζείτε διπλή ζωή και με τον Θεό και με τον Διάβολο. Όποιος τρώγει αναξίως τον άρτον τούτο, ως ανεστεί τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως, ένοχος έστε του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Θα είναι ένοχος και υπόδικος για βαριά σέβεια και ύβρι εναντίον του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Γι' αυτό πρέπει να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας, να τον εξετάζουμε δηλαδή. Δοκιμαζέ το δε άνθρωπος σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου εστιέτου και εκ του ποτηρίου πεινέτου, λέει ο Απόστολος στην προσκορηθείς πρώτη του επιστολή στον 10ο κεφάλαιο και στους στίχους 27 μέχρι 30. Οφείλουμε να δοκιμάζουμε, να εξετάζουμε δηλαδή τον εαυτό μας και με πολλή προσοχή και έτσι προετοιμασμένοι να στρώγουμε από τον άρτο, τον Άγιο Άρτο και από το Άγιο Ποτήριο. Δοκιμαζέ το άνθρωπο σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου εστιέτου και εκ του ποτηρίου πεινέτου. Ο γάρ εστίων και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εστί και πίνει, μη διακρίνω το σώμα του Κυρίου. Γιατί αυτός που τρώει και πίνει ανάξια τα πάντη με αυτά δώρα, τρώει και πίνει κρίμα και καταδίκη για τον εαυτό του. Και αρρωσταίνει, επειδή δεν κάνει καμία διάκριση του σώματος και του αίματος του Κυρίου από τις συνηθισμένες και κοινές τροφές του σώματος. Για τούτο εν ημίν πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος στους Κορίνθιους, επειδή κοινωνάτε ανάξια από τα τίμια δώρα, υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και πολλοί βαριά άρρωστοι και αρκετοί μάλιστα πεθαίνουν. Είναι μεγίστη δωρεά της Θείας Μεταλήψεως. Όχι μόνο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μας εξόπλισε ο Θεός, αλλά και μας ετοίμασε τραπέζι, πολύ δυνατότερο από κάθε όπλο, τη Θεία Κοινωνία, για να μην αποκάμνεις πολεμώντας, αλλά και για να νικάς τον πονηρό διάβολο. Διότι όταν σε δύο διάβολους να επιστρέφεις κοινωνημένος, είναι σαν να συναντά λιοντάρι που βγάζει φωτιά από το στόμα του και φεύγει πιο γρήγορα από τον άνεμο. Και αν του δείξεις τη γλώσσα σου ματωμένη από το τίμιο αίμα του Χριστού, δεν μπορεί να σταθεί.
Όταν έρθει η στιγμή της Θείας Κοινωνίας και πρόκειται να πλησιάσει στην Αγία Τράπεζα, πίστευε ακλόνητα πως εκεί είναι παρόν ο Χριστός, ο Βασιλεύς των όλων. Όταν δεις τον ιερέα να σου προσφέρει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, μην νομίζεις ότι ο ιερέας του κάνει αυτό, αλλά πίστευε ότι το χέρι που απλώνεται είναι του Χριστού. Αυτός που λάμπρινε με την παρουσία του την τράπεζα του μυστικού δείπνου, αυτός και τώρα διακοσμεί την τράπεζα της Θείας Λειτουργίας. Παραβρίσκεται πραγματικά και εξετάζει του καθενός την προαίρεση και παρατηρεί ποιος πλησιάζει με βλάβια ταιριαστή στο Άγιο Μυστήριο, ποιος με πονηρή συνείδηση, με σκέψεις βρωμερές και ακάθαρτες, με πράξεις μολυσμένες. Αναλογήσου λοιπόν και εσύ ποιο λάτωμά σου διόρθωσες, ποια αρετή κατόρθωσες, ποια αμαρτία έσβησες με την εξομολόγηση, σε τι έγινες καλύτερος. Αν η συνείδησή σου σε πληροφορεί ότι φρόντισες αρκετά για την επούλωση των ψυχικών σου τραυμάτων, αν έκανες κάτι περισσότερο από την νηστεία, κοινώνησε με φόβο Θεού, αλλιώς μείνε μακριά από τα άχαρτα μυστήρια. Και όταν καθαριστείς από όλες τις αμαρτίες σου, τότε να πλησιάσεις. Να προσέρχεστε λοιπόν στη Θεία Κοινωνία με φόβο και τρόμο, με συνείδηση καθαρή, με νηστεία και προσευχή. Χωρίς να θορυβείτε, χωρίς να ποδοπατάτε και να σπρώχνετε τους διπλανούς σας. Γιατί αυτό αποτελεί όχι μόνο τη μεγαλύτερη τρέλα και τη χειρότερη περιφρόνηση των Θείων Μυστηρίων, αλλά είναι και δείγμα πέτρινης καρδιάς. Κάθε φορά που προσέρχεσαι με καθαρή συνείδηση στη Θεία Κοινωνία, επιτελείς το Πάσχα. Όχι όταν νηστεύεις, αλλά όταν μετέχεις στη θυσία εκείνη. Γιατί κάθε φορά που τρώγεται τον άρτο αυτό και πίνετε το ποτήριο αυτό, διακηρύσσετε το θάνατο του Κυρίου. Πάσχα, συνεπώς, είναι η διακήρυξη του θανάτου του Χριστού. Πριν κοινωνήσεις, νηστεύεις. Για να κοινωνήσεις άξια. Αφού το όμως μεταλάβεις, θα πρέπει να αυξήσεις την εγκράτεια για να μην φανείς ανάξιος για αυτό που έλαβες. Πήρες το σώμα και το αίμα του Χριστού και δεν φρύτης κάνοντας έργα σκοτεινά. Τι λοιπόν πρέπει να νηστεύουμε και μετά τη Θεία Κοινωνία. Καλό είναι αυτό, αλλά δεν θα σας υποχρεώσω να το κάνετε. Απλά σας συμβουλεύω να μην το ρίχνετε στο φαγοπότη και στην απληστία. Και τώρα μετά το Πάσχα θα πρέπει πολύ να προσέχουμε να μην πέσουμε στο φαγοπότη, όπως λέει ο Άγιος, και στην απληστία. Αλλά πάλι να έχουμε εγκράτεια, αυτοσυγκράτηση, αυτοκυριαρχία στο θέμα αυτού του φαγητού. Και να φυλάξουμε και τη χάρη των Αγίων Μυστηρίων και να κερδίσουμε τα μέγιστα από τη Θεία Κοινωνία. Με το αίμα του Χριστού επιτυχάνεται η σωτηρία των ψυχών μας. Με αυτό λούζεται, στολίζεται και φλέγεται η ψυχή μας. Αυτό κάνει το νου μας να λάβει περισσότερα από φωτιά, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αυτό καθιστά την ψυχή μας φεδρή και από το χρυσό, φεδρή από το χρυσό. Αυτό το αίμα χύθηκε περισσότερο φεδρή από το χρυσό. Αυτό το αίμα χύθηκε και μας άνοιξε τον ουρανό. Όσοι είναι μέτοχοι αυτού του αίματος φορούν τη βασιλική στολή του Χριστού και έχουν ντυθεί όπως ο βασιλιάς. Φτάνοντας έτσι στην εκεί ζωή, θα παρουσιαστούμε ασφαλισμένοι από παντού, σαν να φοράμε χρυσή πανοπλία. Η Θεία Κοινωνία είναι δωρεά, δεν είναι αμοιβή, είναι χάρισμα, δεν είναι ανταπόδομα. Πες μου σε παρακαλώ, αν κληθείς σε κάποιο γεύμα και καθίσεις στο τραπέζι και δεν φας, δεν προσβάλλεις έτσι αυτό που σε κάλεσε. Πώς λοιπόν εσύ παραβρίσκεις Θεία Λειτουργία και δεν κοινωνάς, ρωτάει ο Ρωσόστομος. Και βέβαια απευθύνεται σε αυτούς οι οποίοι δεν ζουν πνευματικά, δεν εξομολογούνται και γι' αυτό και δεν προσέρχονται να κοινωνήσουν. Ποιους από αυτούς θα υποδοκιμάσουμε, όσους μια φορά, όσους πολλές ή όσους λίγες φορές μεταλαμβάνουν.
Απαντάει ο Άγιος, ούτε τους μία φορά, ούτε τους πολλούς, που πολλές φορές κοινωνούν, ούτε αυτούς που λίγες φορές. Μα εκείνους που πλησιάζουν στο Άγιο Ποτήριο με καρδιά αγνή, με βίο ανεπίληπτο, αυτοί ας κοινωνούν πάντα. Οι άλλοι, οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, ας μένουν μακριά από τα άχρηστα μυστήρια, γιατί αλλιώς κρίμα και καταδίκη ετοιμάζουν για τον εαυτό τους. Ο Άγιος Απόστολος λέει, όποιος τρώει τον άρτο και πίνει το ποτήριο του Κυρίου με τρόπο ανάξιο, γίνεται ένοχος αμαρτήματος απέναντι στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου, προκαλώντας την καταδίκη του. Θα τιμωρηθεί δηλαδή τόσο αυστηρά, όσο και οι σταυρωτές του Χριστού, αφού και εκείνοι έγιναν ένοχοι αμαρτήματος απέναντι στο σώμα του. Πολλοί από τους πιστούς έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο περιφρονήσεως των Αγίων Μυστηρίων, ώστε ενώ είναι γεμάτοι από αμέτρες κακίες και διδαρθούν καθόλου τον εαυτό τους και να νουν στις γιορτές απροετοίμαστοι, μη γνωρίζοντας ότι η προϋπόθεση της κοινωνίας δεν είναι γιορτή, αλλά καθώς είπαμε, η καθαρή συνείδηση. Και όπως αυτός που δεν αισθάνεται κανένα κακό στη συνείδησή του, πρέπει καθημερινά να προσέρχεται στη κοινωνία, έτσι και αυτός που είναι φορτωμένος αμαρτήματα και δεν μετανοεί, πρέπει να μην κοινωνεί ούτε στη γιορτή. Γι' αυτό και πάλι σας παρακαλώ όλους να μην πλησιάζετε στα Θεία Μυστήρια έτσι απροετοίμαστοι και επειδή το απαιτεί η γιορτή. Αλλά αν κάποτε αποφασίσετε να λάβετε μέρος στη Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσετε, να καθαρίζετε καλά τον εαυτό σας από πολλές μέρες πριν, με τη μετάνοια, την προσευχή, την ελεημοσύνη, τη φροντίδα για τα πνευματικά πράγματα, οπωσδήποτε βέβαια και την εξομολόγηση και την ευλογία του πνευματικού να εξασφαλίσουμε. Βλέπω πολλούς να συμμετέχουν στη κοινωνία, αλλά όπως έτυχε, λέει ο Ρωσοστομός, από συνήθεια περισσότερο και για τον νόμο, παρά με το νου και την καρδιά, λένε, αν έρθει ο καιρός της Αγίας Τεσσαρακοστής, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται κάποιος, μπορεί να συμμετέχει στα μυστήρια. Το ίδιο λένε όταν έρθει η μέρα των Χριστουγέννων. Κι όμως δεν είναι ο καιρός. Δηλαδή η γιορτή των Χριστουγέννων ή η Μεγάλη Σαρακοστή που καθιστά τους ανθρώπους άξιους να προσέρχονται στα μυστήρια. Αλλά η ειλικρίνεια και η καθαρότητα της ψυχής. Με τέτοια ψυχή να προσέρχεσαι πάντα. Χωρίς αυτήν ουδέποτε. Όποιος συνεχίζει να παραμένει αμαρτωλός και μετανόητος, ας μην πλησιάζει ποτέ να κοινωνήσει. Να προτιμάτε να υποφέρετε τα πάντα και να κάνετε το παν, ώστε να προσέρχεστε χωρίς αμαρτήματα στη Θεία Ευχαριστία. Ας τα ακούσουμε όλα αυτά που μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες και ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός προπάντων, και σε επιδιώκουμε να είμαστε πάντοτε όσο γίνεται καλύτερα προετοιμασμένοι και με την ευλογία του πνευματικού μας να κοινωνούμε των Αχάντων Μυστηρίων και να αξιωθούμε και της Βασιλείας του Θεού. Το δε θέλουμε δόξα πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.